Οι κάτοικοι της Οδυσσού θρηνούν τους 21 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τη νέα ρωσική βομβιστική επίθεση. Περπατούν δίπλα στα ισοπεδωμένα σπίτια τους και προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για τρομοκρατία. Я наголошую, це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Την ίδια ώρα ο ρωσικός στρατός δίνει στη δημοσιότητα εικόνες από τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα εν δράση. Οι μάχες στα ανατολικά μένονται πιο σκληρές από ποτέ και οι Ουκρανοί στρατιώτες που επιστρέφουν από το μέτωπο περιγράφουν τα όσα ζουν στο πεδίο της μάχης με τα πιο ζωφέρα χρώματα. Але наші хлопці з Легіону Свободи, герої, дійсно кажуть, що якщо десь на землі є ад, то він був Сєвєродонецьку і Рубежному. Στο Ντονέτσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μπει σε εγκαταλελειμμένη στρατιωτική αποθήκη των Ουκρανών. Παντού σωροί Ουκρανών στρατιωτών και παρατημένος στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο πόλεμος καλά κρατά και στο διπλωματικό πεδίο, με Ουάσιγκτον και Μόσχα να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος φταίει για αυτή τη νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Russia's premeditated malice and baseless aggression against Ukraine poses the greatest threat to European security since the end of World War II. А сейчас вот недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, а и вообще никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные Γλουπιστή, Μετά τη δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα επιθυμούσε ένωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, ο Λευκορώσος πρόεδρος πάει την ιδέα ένα βήμα παρακάτω, προτείνοντας την ένωση όλων των σοβιετικών κρατών. Ο пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία συνολικού ύψους 820 εκατομμυρίων δολαρίων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυράβλους, σοβίδες και αντιαεροπορικά ραντάρ. Μια βοήθεια που είχε προαναγγείλει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ισπανία ο Τζο Μπάιντεν.